Αποιείται στην Αθήνα, στο τέλος του τρέχοντος μηνός Ιουνίου, η ετήσια συνέλευση περιφερίας των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεδομένου ότι στην πατρίδα μας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία, την οποία σέβεται πρωτίστως η Εκκλησία της Ελλάδος, με αφορμή την προαναγγελθήσα συνέλευση στο πλαίσιο της εχριστοποιηματικής ευχήριστης για την προφύλαξη του Ορθοδόξου πληρώματος από τη δράση των διαφόρων ερετικών, οι οποίοι στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται ως λύκοι βαρείς, επιθυμεί να σας υπενθυμίσει τα ακόλουθα. Πρώτον, οι διδασκαλίες των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά της Μετοχικής Εταιρείας Σκοπιάς αποτελούν κατά τα νεότερα χρόνια επανεμφάνιση πλήθους αιρετικών διδασκαλιών, οι οποίες εμφανίστηκαν ανά τους αιώνες. Δεύτερον, η Μετοχική Εταιρεία Σκοπιά του Μαρτύρου του Ιεχωβά έχει κατ' επανάληψη δυσφημίσει τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο ως χώρα στην οποία δήθεν δεν γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία. Τρίτον, είναι η αιρετική οργάνωση που δεν διστάζει όχι μόνο να καλλιεργεί μυσαλλοδοξία και φανατισμό, αλλά και αποκαλύπτως στο επίσημο περιοδικό όργανο της στο παρελθόν έχει διατυπώσει την αδιανόητη θέση ότι προς το καν οι οπαδοί της πράγματι να πλύνουν τους πόδαστον στο αίμα των εθρόντων. Τέταρτον, είναι η αιρετική οργάνωση η οποία δεν διστάζει να παρουσιάζει ως δίθεν θέλημα του Θεού και θέσεις της Αγίας Γραφής απόψεις ακραίες, επικίνδυνες και αντιεπιστημονικές. Μόνον έτσι λόγου χάρη μπορεί να ερμηνευτεί η θέση της εταιρείας Σκοπιά να αρνείται τη μετάκτηση αίματος σε πρέφη, παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους, ακόμα και όταν κινδυνεύει η ζωή τους. Πέμπτον, είναι η οργάνωση η οποία ως μετοχική εταιρεία, αν και διαθέτει τεράστιο μηχανισμό εσόδων, δεν συντηρεί ούτε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα να κουφίσει ως πασχόν των συνανθρώπων μας. Έκτον, είναι ακόμη η αιρετική εκείνη οργάνωση η οποία κατά καιρού συνηθίζει να μεταβάλλει τις διδασκαλίες της. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ εσκάτως χρησιμοποιεί τον τίτλο «Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά», δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό ως αληθινό Θεό και υποστηρίζει ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να προσεύχονται σε Αυτόν. Έβδομο, η οργάνωση αυτή χρησιμοποιεί εντόνως απαξιωτικό και μειωτικό λόγο για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο και όχι μόνο για αυτόν. Όχθον, είναι η αιρετική οργάνωση η οποία δεν δίστασε να διατυπώσει στο παρελθόν πληθώρα ψευδοπροφητιών σχετικώς με τη Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του κόσμου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να αποδεικνύεται μόνιμος ψευδοπροφήτης, αλλά και να την εγκαταλείψουν ιδίως κατά την τελευταία ψευδοπροφητεία του 1975 εκατοντάδες χιλιάδες έλληνες αρατινηφίλων. Έχοντας αυτά υπόψη και επιπλέον συνεχθυμώντες όπως έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία στο παρελθόν, ότι συγκεντρώσεις όπως οι προγραμματιζόμενες από την εταιρεία Σκοπιά να πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Ιούνιο του 2014, συνδυάζονται με ευρύτερες κλίμακες, πολυεπίπεδες, προπαγανδιστικές και διαφημιστικές ενέργειες. Σας προτρέπουμε πατρικώς, όπως επιβάλλει το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ήθρος, να αγνοήσετε τις τυχόν προκλήσεις ή τις ποικίλες προσυλλητικές μεθοδεύσεις, αποφεύγοντας συγχρόνως διαστήποτε μορφής ακραία συμπεριφορά. Κατά την Ορθόδοξη πίστη μας,
Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αποτελεί διαχρονικώς το ακατάλληλο σώμα του Θεανθρώπου και τον μοναδικό χώρο σωτηρίας. Για τον λόγο αυτό σας προτρέπουμε κατά τις συγκεκριμένες ημέρες να προσευχηθούμε θερμό στον Κύριο να φωτίσει τους πεπλανημένους αδελφούς μας οι οποίοι έχουν παγιδευτεί στα δίκτυα μετοχικής εταιρείας με θρησκευτικό προσωπείο ώστε να γνωρίσουν το φως της αληθείας ομολογούντες πίστη στον Θεάνθρωπο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας.